Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Ελευθέριο Αυγιανάκη. Και βέβαια οι αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε πως δεν θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε καλή τρόπη συμπεριφοράς. Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη, γιατί και με τη δική σας συνδρομή συνδυάζεται η παιδεία με τον αθλητισμό. Καταρχήν να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα, διότι δεν είναι μια συνηθισμένη συνέντευξη τύπου, μια συνηθισμένη συζήτηση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική πρωτοβουλία, την οποία συγχαίρω και εγώ με τη σειρά μου. Όπως και ο καλός φίλος και συνάδελφος Υπουργός Τουρισμού, όπως φυσικά και η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως φαντάζομαι και είμαι βέβαιος, και οι υπόλοιποι εκ δεξιών και εξ αριστερών που βρισκόμαστε στο πάνελ. Αλλά γιατί είναι αλήθεια σημαντικό το ζήτημα αυτό? Εμένα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο με αριθμούς. Οι αριθμοί πάντοτε δεν αποτυπώνουν όλη την αλήθεια, αλλά σίγουρα όμως δίνουν στοιχεία τα οποία όλους μας προβληματίζουν πολύ περισσότερο. Διότι ένας στους τρεις μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει πέσει θύμα από συμμαθητές του και ένας στους δύο γίνεται μάρτυρας τέτοιων περιστατικών. Δεδομένα που τοποθετούν την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές παραδέχονται ότι το έκαναν χάρη αστεϊσμού. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αντιλαμβάνονται μονάχα ένα στα 25 περιστατικά bullying που μπορεί να εκδηλωθούν στον χώρο του σχολείου. Τώρα, σύμφωνα με τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις ενδοσχολικής βίας είναι οι χειρονομίες, φραστικές επιθέσεις, προσβολές, εκβιασμοί, κλοπές, σεξουαλική παρενόχληση, αποκλεισμός από παρέες, από σχολικές δραστηριότητες. Ωστόσο, τα θύματα του bullying μπορεί να εκδηλώσουν ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων στον εκφοβισμό, τον οποίο δέχονται τόσο κατά τη χρονική περίοδο στην οποία τον υπόκεινται, όσο και μεταγενέστερα, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία στο να εμπιστευτούν άλλους ανθρώπους, έλλειψη αυτοπεποίθησης, επιθετικότητα, τάσεις απομόνωσης, αυτοκαταστροφικές τάσεις, κατάθλιψη, ητοπάθεια, διατροφικές διαταραχές. Γι' αυτό το λόγο και το πρόγραμμα το οποίο στηρίζουμε την παρουσία μας εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και απαραίτητο για όλους μας να περπατήσει, να συνεχίσει και να εξελιχθεί πολύ πιο δυναμικά. Και βέβαια, ναι, να κάνουμε τρίπλα στον εκφοβισμό, όλοι μαζί. Τώρα, η καταπολέμηση του bullying όμως δεν είναι υπόθεση. Είναι υπόθεση όλων μας, γονέων και μη, υπουργών και μη. Δεν περισσεύει κανένας από αυτή την προσπάθεια. Ειδικότερα για εμάς, για να μιλήσω για το χαρτοφυλάκιό μας, που μέσω του αθλητισμού προάγουμε την αρμονική συμβίωση, τη συνεργασία, αλλά και τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας μας. Γι' αυτό το λόγο και υλοποιούμε και είναι στη διάθεσή σας, για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το «Ζήσε Αθλητικά», που φέρνει την κοινωνία και ειδικότερα τη νέα γενιά ακόμη πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν Ολυμπιονίκες, κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού της χώρας μας, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς της αθλητικής κοινότητας, όπως η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Παραολυμπιακή Επιτροπή, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές, παίχτες του βόλεϊ, του handball, ο ΨΑΤ, ο ΕΣΚΑΝ, φυσικά η ΚΕΔΕ και φυσικά η ΕΝΠΕ μέσω της κυρίας Βούλας Πατουλίδου, που συνδυάζει και τα δύο, κορυφαία αθλήτρια και στέλεχος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, στα πλαίσια αυτής της δράσης ή των δράσεων που θα αναπτύξουμε, γιατί ανακοινώθηκε μόλις τη Δευτέρα, την Παρασκευή έχουμε την πρώτη πανηγυρική συνεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής και από Δευτέρα ξεκινάνε ένα πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία. Είναι αυτονόητο ότι όλοι αθλητές και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Όχι μονάχα οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες παραχωρούνται για να διεξαχθεί αυτός ο πολύ ιδιαίτερος αγώνας. Αυτός ο αγώνας που δεν μας διαφέρει το αποτέλεσμα, μας διαφέρει η συμμετοχή, το μήνυμα και φυσικά το χαμόγελο και η ικανοποίηση που θα μείνει στον καθένα και στην κάθε μία που θα συμμετάσχει σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά», μπορούμε να στοχεύσουμε ειδικά μέσα από τον ένα από τους τέσσερις άξονες, το «Γίνε πρωταθλητής στη ζωή», όπου μέσω των πανελλαδικών δράσεων που σας ανέφερα λίγο πριν, με επισκέψεις σε σχολεία, με συζητήσεις, με ανθρώπους που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα του πώς παλεύεις, το πώς μάχεσαι, το πώς χάνεις, πέφτεις αλλά ξανασηκώνεσαι και δουλεύεις συνετά, πειθαρχημένα, ομαδικά και τελικά, ναι, καταλήγεις στη νίκη. Και ναι, γίνεσαι πρωταθλητής, όχι απαραίτητα στο άθλημά σου, αλλά πρωταθλητής στη ζωή. Και πρωταθλητής στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε
και να αποδείξουμε ότι έμπραχτα πλέον ότι ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς και είναι μια από τις ελάχιστες κοινωνικές δραστηριότητες που έχει τη δύναμη να ενώσει, να στείλει βαθιά μηνύματα συναδέλφωσης, φιλίας, αλλά και ευγενούς άμυλας. Συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου τους εμπνευστές, τόσο της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά και συνολικότερα την κινητήριο δύναμη για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και όλα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και θεωρήστε από τώρα στη διάθεσή σας όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να πραγματοποιήσετε παρόμοιου τύπου δραστηριότητες και φυσικά συζητάμε για όλη την επικράτεια. Είμαστε δίπλα σας, όρεξη να έχετε και εμείς σας συμβάλλουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.